Για τα εμπορικά σήματα και τα βιομηχανικά σχέδια και τα σχέδια επιχορήγησης θα μιλήσουμε με τον κύριο Παντελή, λειτουργό εφόρου εταιριών και επισήμου παραλήπτη. Κύριε Παντελή, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Αδάμου, σε εσένα και στους ακροατές σου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι είναι εμπορικό σήμα και βιομηχανικό σχέδιο για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Καταρχάς, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε μέσα από την εκπομπή σας να πούμε λίγα λόγια, έτσι ώστε το κοινό να κατανοήσει τη σημασία της προστασίας της διανοητικής τους ιδιοκτησίας, αλλά επίσης να δώσουμε πληροφορίες σχετικά με την ευκαιρία που έχουν αυτή την περίοδο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αιτηθούν την εγγραφή του εμπορικού του σήματος ή του βιομηχανικού του σχεδίου με επιχορήγηση 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, τι είναι εμπορικό σήμα και βιομηχανικό σχέδιο? Το εμπορικό σήμα είναι ένα διακριτικό σημείο ή συνδυασμό σημείο, το οποίο χρησιμοποιείται για να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από αυτά άλλων επιχειρήσεων. Ο κόσμος μπορεί να το γνωρίζει και ως το λογότυπο ή στα αγγλικά το trademark μιας επιχείρησης, ενός ελεύθερου επαγγελματία ή ενός οργανισμού. Ο ιδιοκτήτης ενός εμπορικού σήματος μπορεί να το προστατεύσει τη χρήση του από τρίτα μέρη χωρίς την άδειά του, καταχωρώντας τα στον κλάδο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιριών και Επισήμου Παραλήπτη. Τώρα, το βιομηχανικό σχέδιο είναι ο εξωτερικός σχεδιασμός ή εμφάνιση ενός προϊόντος που προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως το περίγραμμα, το σχήμα, την υφή και τη διακόσμηση του. Να πω ένα παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό. Υποθέστε ότι είστε μια εταιρεία που κατασκευάζει έπιπλα και ότι κατασκευάζετε καρέκλες δικού σας σχεδιασμού. Το σχήμα της καρέκλας, το χρώμα της, το υλικό κατασκευής της, όλα αυτά αποτελούν το βιομηχανικό σχέδιο της καρέκλας, το οποίο μπορείτε να προστατεύσετε εγγράφοντας το στον κλάδο μας. Τώρα, γιατί είναι σημαντικά τα εμπορικά σήματα και το βιομηχανικό σχέδιο για μια εταιρεία? Ναι, να πούμε ότι η διανοητική ιδιοκτησία είναι περιουσιακό στοιχείο, το οποίο αποκτά και αξία. Αν ένας ιδιοκτήτης εμπορικού σήματος προχωρήσει με την εγγραφή του, τότε αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του, είτε πάνω στα προϊόντα και τη συσκευασία τους, είτε σε εμφανή θέση στο κατάστημα, είτε σε επαγγελματικά έντυπα, είτε σε υλικά διαφήμισης και διάφορα άλλα. Ένα εμπορικό σήμα με τον καιρό αποκτά μια αναγνωρισιμότητα στο κοινό που απευθύνεται. Και αν δεν προστατευτεί, τότε υπάρχει ο κίνδυνος ένα τρίτο πρόσωπο είτε να το εγγράψει πρώτο και να δημιουργήσει σύγχυση στην αγορά, είτε να εμπορεύεται με ένα άλλο σήμα, επίσης μη καταχωρημένο, το οποίο έχει πολλές ομοιότητες με το πρώτο. Ένα παράδειγμα και πάλι. Βάλτε στο μυαλό σας μια πασίγνωστη μάρκα απορρυπαντικού, από αυτές που πολλούνται στις υπεραγορές. Το λογότυπο, το εμπορικό σήμα αυτού του απορρυπαντικού μπορεί να είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο και επειδή ακριβώς προστατεύεται από την καταχώρηση του στο Μητρό μας, καμιά άλλη εταιρεία δεν μπορεί να εμπορεύεται στην Κύπρο με αυτό το εμπορικό σήμα. Όπως και μια μικρή κυπριακή επιχείρηση, η οποία τώρα ξεκινά. Αν καταχωρήσει τώρα το εμπορικό της σήμα, τότε θα μπορεί στο μέλλον να επιλύσει το θέμα της πιθανής αντιγραφής του σήματος της με ευκολότερες διαδικασίες μέσω του Τμήματος Εφόρου Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη, αλλά ακόμη και αν καταλήξει στα κυπριακά δικαστήρια, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να αποδείξει με το πιστοποιητικό εγγραφής του σήματος ότι το συγκεκριμένο εμπορικό σήμα είναι δικό της και ότι έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του. Παρομοίως, με την εγγραφή του βιομηχανικού σχεδίου ισχύουν όλα τα πιο πάνω που είπαμε, με τη διαφορά όμως ότι το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης που δίνεται είναι για ορισμένα χρόνια. Αλλά και πάλι μπορεί ο ιδιοκτήτης να αντιταχθεί στη χρήση του από τρίτους χωρίς την άδεια του. Δηλαδή, για να επανέλθουμε στο παράδειγμα της καρέκλας, να εμποδίσει άλλη εταιρεία να κατασκευάσει και να πουλήσει την ίδια καρέκλα χωρίς την άδεια της.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι με την εγγραφή ενός εμπορικού σήματος ή βιομηχανικού σχεδίου δίνεται μια αυξημένη δυνατότητα να εμποδίσει κάποιος την χρήση τους από τρίτους και αν συμβεί αυτό να λάβει τα ανάλογα μέτρα. Επιπρόσθετα, τα δικαιώματα επί ενός εγγεγραμμένου βιομηχανικού σχεδίου ή εμπορικού σήματος, όπως είπαμε πριν, είναι περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και μπορούν να απολυθούν ή να τύχουν άλλης εμπορικής εκμετάλλευσης έναντι χρηματικής αμοιβής. Άρα η συμβουλή που θα δίνατε σε μια επιχείρηση είναι από τη στιγμή που δημιουργεί, αν θέλετε, το εμπορικό της σήμα και το βιομηχανικό σχέδιο, να το καταχωρεί αμέσως, ούτως ώστε να μην το εκμεταλλευτεί κάποιος άλλος. Ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μια εταιρεία που είναι στις αρχές της, εάν δεν το καταχωρήσει και αύριο πετύχει, ίσως, και το έχουμε δει, άλλη εταιρεία να τρέξει πρώτη να το γράψει το σήμα της και εκεί να υπάρξει πρόβλημα. Μάλιστα, αναφερθήκατε επίσης στο βιομηχανικό σχέδιο ότι έχει διάρκεια κάποια χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, σωστά? Ναι, 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 έχει κάποια χρόνια. Είναι περίπου 25 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Ενώ όσον αφορά το εμπορικό σήμα? Το εμπορικό σήμα, η πρώτη εγγραφή, έχει διάρκεια 10 χρόνια. Μετά, εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να το ανανεώσει, μπορεί να το ανανεώσει για ακόμα 10 χρόνια και μετά ακόμα 10 χρόνια. Και ούτω καθεξής, μάλιστα. Και ούτω καθεξής, ναι, ακριβώς, ναι. Ποιο ήταν το πρώτο εμπορικό σήμα που καταχυρώθηκε στην Κύπρο και πότε? Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή, γιατί εδώ φαίνεται το πόσο παλιό χρονολογικά είναι το Κυπριακό Αρχείο και ειδικά αυτό των εμπορικών σημάτων. Το πρώτο εμπορικό σήμα που καταχωρήθηκε στην Κύπρο ήταν μια μάρκα σπίρτων το 1911. Και μπορεί το συγκεκριμένο εμπορικό σήμα να μην είναι σε ισχύ σήμερα, αλλά να πούμε ότι το πιο παλιό εμπορικό σήμα που είναι σε ισχύ είναι το νούμερο 3 στο Μητρό μας. Είναι επίσης γνωστή μάρκα σπίρτων που υπάρχει ακόμα στην αγορά και καταχωρήθηκε επίσης το 1911. Αυτό δείχνει τη δύναμη και τη σημασία που έχει η εγγραφή του εμπορικού σήματος στο Μητρό του Εφόρου Εταιρεών και επίσημου παραλήπτη. Τώρα, το αρχείο των βιομηχανικών σχεδίων είναι σχετικά πρόσφατο. Το πρώτο που καταχωρήθηκε είναι ένα κομπολόι, το οποίο γράφτηκε το Γενάρη του 2004. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Μία ερώτηση τώρα που αφορά τις επιχειρήσεις. Οι κυπριακές επιχειρήσεις που κατοχυρώνουν τα εμπορικά σήματα και τα βιομηχανικά του σχέδια, έχουμε κάποια έτσι στατιστικά? Ναι, βέβαια, ναι. Πριν απαντήσω σε αυτό, να αναφέρω ότι υπάρχουν στατιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε ότι το 99% των επιχειρήσεων στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από αυτές, μόνο το 9% έχουν προστατεύσει τα δικαιώματα τους αναφορικά με τη διανοητική τους ιδιοκτησία. Τώρα, οι κυπριακές επιχειρήσεις κατοχυρώνουν τα εμπορικά τους σήματα. Αυτό φαίνεται από την αυξητική τάση που υπάρχει στην εγγραφή εμπορικών σημάτων κάθε χρόνο. Φυσικά, όμως, υπάρχουν πάρα πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν προχωρήσει ακόμα με την κατοχύρωση της διανοητικής τους ιδιοκτησίας και για αυτούς είμαστε εδώ για να τους ενημερώσουμε. Και σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και τις πληροφορίες που παρέχετε. Τώρα, μπορεί μια επιχείρηση από το εξωτερικό να εγγράψει το εμπορικό της σήμα ή το βιομηχανικό σχέδιο στην Κύπρο? Βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν πολλές ξένες εταιρείες που προχωρούν με την εγγραφή των εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών του σχεδίων. Αυτό το κάνουν γιατί θέλουν να προστατεύσουν και στην κυπριακή αγορά τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα σχέδιά τους για τους λόγους που αναφέραμε πριν. Αυτό φυσικά δεν τους εμποδίζει από το να εγγράψουν τα εμπορικά τους σήματα ή τα βιομηχανικά τους σχέδια και στα εθνικά μητρώα άλλων χωρών, ειδικά όμως στην Κύπρο. Και αυτό αφορά τόσο τις ξένες εταιρείες όσο και τις εγχώριες, με την εγγραφή διανοητικής ιδιοκτησίας στο εθνικό μας μητρό μπορεί κανείς να ωφεληθεί από το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, το οποίο προνοεί φορολογική έκπτωση μέχρι 80% για εισοδήματα που προκύπτουν από τη χρήση τους, αλλά και της μεταφοράς μέρος ζημιάς μέχρι 20% σε επόμενα έτη.
Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να έχουν και γραφεία στην Κύπρο. Όχι, βέβαια. Όχι, όχι, όχι. Τα γραφεία μπορεί να είναι στο εξωτερικό και να δουλεύουν μέσω αντιπροσώπων στην Κύπρο. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τα σχέδια επιχορήγησης εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων που προσφέρετε. Ναι. Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το EUIPO, όπως το αποκαλούμε με το αγγλικό του ακρόνιμο, έχει συμφωνήσει με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προχωρήσει με την προώθηση προγράμματος που θα προσφέρει κάποια βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναφορικά με τη διανοητική τους ιδιοκτησία λόγω της κρίσης που έφερε στην ευρωπαϊκή οικονομία η πανδημία του κορονοϊού. Το πρόγραμμα επιχορηγήσεων που ονομάζεται Ideas Powered for SME Business Funds, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύει στη βοήθεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την επιχορήγηση μέρους του κόστους για δύο υπηρεσίες. Η μία υπηρεσία είναι η προδιάγνωση της διανοητικής ιδιοκτησίας με σκοπό την ανάπτυξη της στρατηγικής της επιχείρησης και επιχορηγείται με το 75% του κόστους. Η δεύτερη υπηρεσία είναι η επιστροφή του 50% του βασικού τέλους αίτησης εγγραφής εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων που θα καταβάλουν στα εθνικά μητρώα. Η Κύπρος συμμετέχει στη δεύτερη υπηρεσία, δηλαδή της επιχορήγησης του 50% του βασικού τέλους εγγραφής εμπορικού σήματος και βιομηχανικού σχεδίου στο Κυπριακό Εθνικό Μητρό. Σε απόλυτα νούμερα τώρα να μιλήσουμε. Το βασικό τέλος εγγραφής εμπορικού σήματος είναι 141 ευρώ και του βιομηχανικού σχεδίου 205. Από αυτά θα επιχορηγείται το 50% για κάθε αίτηση εγγραφής με μέγιστο ποσό επιστροφής τα 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση. Οι ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία αυτή για να προστατεύσουν τη διανοητική τους ιδιοκτησία θα πρέπει να μελετήσουν τις πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του EUIPO. Οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του κλάδου μας που είναι www.intellectualproperty.gov.cy. Σημαντικό εδώ είναι να πούμε ότι υπάρχουν συνολικά 5 χρονικές περιόδους κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση έγκρισης της επιχορήγησης. Η πρώτη χρονική περίοδος τρέχει τώρα, το Γενάρη, και τελειώνει στο τέλος αυτού του μήνα. Η επόμενη χρονική περίοδος θα αρχίσει την 1η του Μάρτη και έχει διάρκεια ενός μήνα, η 3η τον Μάιο, η 4η τον Ιούλιο και η 5η και την τελευταία τον Σεπτέμβριο. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις είναι ότι μπορούν να επιλέξουν μόνο μία χρονική περίοδο και να υποβάλουν μόνο μία φορά αίτηση. Στην αίτηση αυτή μπορούν ταυτόχρονα να συμπεριληφθούν όλα τα εμπορικά σήματα και βιομηχανικά σχέδια που θα ήθελε η επιχείρηση να καταχωρήσει. Τώρα, για τη διαδικασία του πιάτου. Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφή τη επιχορήγηση θα πρέπει να την υποβάλει μέσα από τη σελίδα του EUIPO. Ακολούθως, αφού λάβει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τη την έγκριση επιχορήγηση, θα πρέπει να προχωρήσει με την καταχώρηση τη αίτηση εγγραφή εμπορικού σήματο ή βιομηχανικού σχεδίου στον κλάδο πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Τμήματο Εφόρου Εταιρεών και Επισίου Παραλήψη. Ακολούθως, αφού πληρώσει τα τέλη που αναλογούν, οι εταιρείες θα υποβάλουν την αίτηση επιστροφής του 50% του βασικού τέλους, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που θα βρουν στην απόφαση έγκρισης που έλαβαν προηγουμένως στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Μάλιστα, κύριε Η Παντελή, να επιστροφή... πούμε ποιες είναι οι εταιρείες που δικαιούνται να λάβουν αυτή την επιχορήγηση. Είναι όλες οι κυπριακές εταιρείες ανεξαρτήτως κλάδου? Όχι, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη σελίδα του EUIPO υπάρχει ακριβώς ο κατάλογος ο οποίος φαίνεται, ο ορισμός μάλλον, με τον οποίο φαίνεται τι είναι μικρομεσαία επιχείρηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί μπορούν οι εταιρείες δικές μας να πάνε και να δουν αν είναι επιλέξιμες. Μάλιστα. Κύριε Παντελή, να σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει με την σημερινή σας παρέμβαση στην εκπομπή Business Hour. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μας δώσετε. Είμαι στη διάθεση του κοινού για να δώσω περισσότερες πληροφορίες, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τα στοιχεία μου βρίσκονται στη ιστοσελίδα του κλάδου και μπορεί το κοινό να τα δει και να επικοινωνήσει απευθείας μαζί μου. Να είστε καλά, κύριε Παντελή. Ευχαριστούμε πολύ.